Το Παπα-Νικολής τύπου 2-14 είναι το πλέον προηγμένο μη πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στον κόσμο. Διαθέτει σύστημα πρόωσης ανεξάρτητης του αέρα, στηριζόμενο σε αθόρυβες ηλεκτροχημικές κυψέλες καυσίμου. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί οξυγόνο και υδρογόνο για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να εξαντλείται ως ισορρευτής. Τα τέσσερα υποβρύχια τύπου 2-14 θα αντικαταστήσουν ισάριθμα τύπου 209. Με το πρόγραμμα Neptune 2, ακόμη 3-209 θα αποκτήσουν κυψέλες καυσίμου με την προσθήκη ενός τμήματος στο ανθεκτικό σκάφος. Με τις κυψέλες καυσίμου και τα υπόλοιπα στοιχεία του προγράμματος, οι ικανότητες των εξυγχρονισμένων υποβρυχίων θα πλησιάζουν εκείνες των νεότευτων. Οι κυψέλες καυσίμου επιτρέπουν στο Παπα-Νικολής να πλεύσει επί 315 ώρες σε κατάδυση με ταχύτητα 4 κόμβων. Συγκριτικά, τα υποβρύχια τύπου 209 μπορούν να πλεύσουν επί 95 ώρες. Στα υποβρύχια Neptune 2, ο χρόνος πλεύσης σε κατάδυση με 4 κόμβους θα επεκταθεί στις 265 ώρες. Το Longbow Apache είναι το κορυφαίο επιθετικό ελικόπτερο στον κόσμο, σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με την αρχική έκδοση. Οι παραδόσεις των 12 προηγμένων επιθετικών ελικόπτερων ολοκληρώθηκαν στα μέσα του 2007. Σε σύγκριση με το αρχικό Apache, διαθέτει προηγμένους ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες, ραντάρ εδάφους Longbow, παθητικό σύστημα εντοπισμού εχθρικών ραντάρ, προηγμένο σύστημα αυτοπροστασίας και πιλωτήριο τεχνολογίας αιχμής. Οι ορατές διαφορές είναι τα μεγαλύτερα πλευρικά εξογκώματα όπου βρίσκονται τα ηλεκτρονικά και το ραντάρ Longbow. Το ραντάρ Longbow αυξάνει σημαντικά την ισχύ πυρός του ελικοπτέρου. Εντοπίζει και ιεραρχεί 256 επίγειους στόχους ταυτόχρονα, ημέρα ή νύχτα και υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ο οπλισμός του ελικοπτέρου περιλαμβάνει ρουκέτες, το πυροβόλο 30 χιλιοστών και βλήματα Hellfire. Χάρη στο ραντάρ Longbow, το ελικόπτερο μπορεί να εκτοξεύσει 16 Hellfire εναντίον 16 διαφορετικών στόχων. Η εικόνα του Longbow μπορεί να μεταδοθεί σε Apache χωρίς ραντάρ για την εμπλοκή στόχων. Το Longbow Apache υπερέχει σε πτυτικές επιδόσεις, βάρος και ποικιλία οπλικού φορτίου και ηλεκτροπτικών συστημάτων σε σύγκριση με τα υπόλοιπα επιθετικά ελικόπτερα. Το Scalp EG είναι βλήμα κρούς για την προσβολή στόχων με ακρίβεια από μεγάλη απόσταση. Η χρήση ενός και μοναδικού βλήματος αρκεί για την προσβολή ενός στόχου για την οποία θα έπρεπε να διακινδυνεύσουν αρκετά αεροσκάφη. Το βλήμα εκτοξεύεται από μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000-5 Mark II. Μπορεί να διανύσει περί τα 250 χιλιόμετρα
και να πλήξει στόχους στρατηγικής αξίας σε μεγάλο βάθος. Το Scalp EG ακολουθεί την προσχεδιασμένη διαδρομή πτήσης του με ακρίβεια. Παραμένει σε χαμηλό ύψος για να αποφύγει τον εντοπισμό του από διθυκά ραντάρ. Προορίζεται για την καταστροφή στόχων με ενισχυμένη κατασκευή και ισχυρή αμυντική προστασία. Η πολεμική κεφαλή του μπορεί να διαπεράσει 6 μέτρα ασκυροδέματος ή 9 μέτρα εδάφους. Η απόσταση πτήσης του Scalp EG επιτυγχάνεται με το συνδυασμό αεριοθητή κινητήρα και ανεπτυσσόμενων πτερήγων. Η σχεδίαση stealth περιορίζει την πιθανότητα εντοπισμού από ραντάρ. Καθοδηγείται προς συντεταγμένους στο στόχο από συνδυασμό συστημάτων αδρανειακής ναυτιλίας, GPS και σύγκρισης υψομετρικών δεδομένων του αναγλύφου με αποθηκευμένους τις διάστατους ψηφιακούς χάρτες. Στην τερματική φάση, το Scalp EG κατευθύνεται από ερευνητή υπέρυθρης απεικόνησης με λογισμικό αυτόματης αναγνώρισης στόχου. Τα υποβρύχια τύπου 214 διαθέτουν προηγμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου βολής ίσους 90. Το ολοκληρωμένο σύνολο σόναρ περιλαμβάνει ενεργητική διάταξη στον πύργο, κυλινδρική παθητική διάταξη στην πλώρη, παθητική πλευρική διάταξη, παθητικό σύστημα μέτρησης απόστασης και σόναρ αποφυγής ναρακών. Οι μη ακουστικοί αισθητήρες του υποβρυχίου περιλαμβάνουν ηλεκτρο-οπτικό ιστό OMS-100, περισκόπιο επίθεσης σε RO-400 και ιστό μέτρων ηλεκτρονικής υποστήριξης TIMNEX-2. Οι τορπιλοσωλήνες είναι 8, από τους οποίους οι 4 μπορούν να εξαπολύσουν βλήματα εναντίον πλοίων χαρπούν. Προς το παρόν θα χρησιμοποιούνται τορπίλες SUT, αλλά στο μέλλον θα αποκτηθούν τορπίλες τελευταίας γενιάς.